Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών Σου και ευλογήσον την κληρονομίαν Σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων διά του σταυρού σου πολιτεύμα. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείς Παναχράντου σου Μητρός και πάντος σου των Αγίων. Αμήν. Καθίστε. Όπως συνηθίζουμε κάθε Κυριακή μετά την Θεία Λειτουργία, λέμε λίγα λόγια για την ημέρα. Και σήμερα σκέφτηκα έτσι να διαβάσουμε λίγα και να σχολιάσουμε από τον λόγο που έχει ο Άγιος Γερμανός, ο πρώτος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, εις την προσκύνηση του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού κατά τον καιρόν του Μεσονιστήμου, δηλαδή κατά τη μέση της νηστείας, στην οποία ακριβώς βρισκόμαστε σήμερα, στην τρίτη Κυριακή των νηστειών. Και η Αγία μας Εκκλησία προβάλλει τον Τίμιο Σταυρό για να μας δώσει δύναμη, να μας ενισχύσει στον αγώνα αυτών της νηστείας, της άσκησης, της εγκράτειας, της προσευχής, σε όλο αυτόν τον αγώνα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, τον πνευματικό αγώνα. Και επειδή ο Τίμιος Σταυρός είναι η πηγή της δύναμής μας, είναι το σύμβολο του Χριστού μας και είναι η πηγή της χάριτος, γι' αυτό η Εκκλησία μας τον προβάλλει. Συγχρόνως όμως ο Σταυρός είναι και το σύμβολο της θυσίας και είναι και το σύμβολο του θανάτου και είναι και όργανο του θανάτου και βεβαίως μας παραπέμπει στον θάνατο των παθών. Αυτό που είπε ο Κύριος, όποιος θέλει να με ακολουθήσει πρέπει να σηκώσει τον σταυρό του. Και όταν λέει να σηκώσει τον σταυρό του, εννοεί να έχει πάρει απόφαση να πεθάνει. Και αν χρειαστεί να πεθάνει και με σταυρικό θάνατο, προκειμένου να τηρήσει αυτά που λέω, τις εντολές μου. Βλέπετε, ο Χριστός δεν μας καλεί σε μία τρυφή, σε μία απόλαυση, σε μία καλοπέραση, αλλά αντίθετα σε μία σταύρωση. Αλλά αυτή η σταύρωση είναι που μας βγάζει στην Ανάσταση. Γι' αυτό και τη Μεγάλη Δευτέρα θα ψάλουμε «Συμπορευθόμεν αυτό και συσταυρωθόμεν». Μας καλεί ο υμνογράφος να συμπορευτούμε με τον Χριστό και να συσταυρωθούμε για να συναναστηθούμε μαζί με τον Χριστό. Όποιος σταυρώνει τα πάθη του, όποιος δηλαδή κόβει το κακό, βγάζει το κακό από τη ζωή του, σταματάει την αμαρτία, αυτός είναι που συσταυρώνεται με τον Χριστό. Γιατί η αμαρτία έχει μία γλυκύτητα, ιδίως στην αρχή, και η συνήθεια επίσης έχει μία, ας πούμε, δύναμη μέσα μας. Και όταν κόβεις μία συνήθεια, σου κοστίζει, βγάζεις αίμα και είναι σαν να σταυρώνεσαι. Και ο Χριστός μας αυτό είπε, ότι πρέπει να έχεις αυτό το σταύρωμα συνεχώς στη ζωή σου και για να το καταφέρεις αυτό θα πρέπει να έχεις μπροστά στα μάτια σου συνεχώς το σταυρό του Χριστού. Λένε οι κοσμικοί ότι με το σταυρό δεν πας μπροστά, αλλά με το σταυρό πας ψηλά, θα μπορούσαμε να τους απαντήσουμε. Και πράγματι πας πολύ ψηλά, πας στον Χριστό. Φωτίζω, φωτίζω Ιερουσαλήμ, ή κυγάρ σου το φως και η δόξα Κυρίου επί σε ανέτειλεν. Αυτά είναι από τον προφήτη Ισαΐα. Και με αυτά αρχίζει το λόγο του Άγιος Γερμανός Κωνσταντινουπόλεως. Σήμερα, λέει ο Άγιος Γρηγόριος,
Αγίους Γερμανούς, συγγνώμη, το μεγαλίγορο στόμα του προφήτου Ισαΐου προσκομίζει στην εξεθνών εκκλησία τα χαρμόσυνα Ευαγγέλια. Μεγαλίγορο θα πει ένα στόμα που λαλεί εξαίσια πράγματα, πολύ σπουδαία πράγματα. Τι προσκομίζει στην εξεθνών εκκλησία? Το χαρμόσυνο Ευαγγέλιο. Ότι η δόξα Κυρίου επί σε ανέτειλε. Ανέτειλε η δόξα του Κυρίου στην Ιερουσαλήμ. Και πράγματι αυτή η φωνή του προφήτου είναι τέτοια ώστε να διατρέχει τον ουρανό και να περικυκλώνει τη γη. Άκουε, λέγει ουρανέ, και ενωτίζω η γη. Πάλι τα λέει αυτά ο προφήτης Ισαΐας. Και τι κηρύττει εδώ πέρα? Δεν κηρύττει μόνο, αλλά απαστράπτει φως υπέρλαμπρο και διαυγές και προσκαλεί στο λιμένα της παρακλήσεως όσους πλέουν μέσα στο πέλαγος της νηστείας. Προευαγγελίζομαι, βροντοφωνάζει ο προφήτης, ότι ήδη έφτασε το φως της Ανάστασης. Ενώ είναι ακόμα 700 χρόνια προ Χριστού, ο προφήτης Ισαΐας προευαγγελίζεται, προαναγγέλει αυτό που θα γίνει στα χρόνια του Χριστού, την Ανάσταση και το φως της Ανάστασης. Γι' αυτό λέει «Ήρθε το φως σου και η δόξα Κυρίου επί σε ανέτειλε». Ήρθε το φως του Κυρίου και η δόξα του Κυρίου ανέτειλε στην Ιερουσαλήμ. Και η δόξα, ποια είναι η δόξα? Η δόξα του Κυρίου. Λέει πιο κάτω ο Άγιος, γιατί μπορούμε να τα διαβάσουμε όλα, ότι η δόξα δεν είναι άλλη παρά ο Σταυρός. Η δόξα του Κυρίου. Και πάνω στο Σταυρό οι Ορθόδοξοι αγιογράφοι, αν έχετε παρατηρήσει, γράφουν ο βασιλεύς της δόξης. Ο Χριστός μας εκεί επάνω δοξάστηκε στο Σταυρό και εκεί επάνω αναπαύτηκε. Και η δική μας η δόξα είναι στο μέτρο που μετέχουμε στην δόξα του Χριστού, δηλαδή στο Σταυρό του Χριστού. Τότε δοξαζόμαστε όταν μιμούμαστε τον Χριστό. Και η ζωή του Χριστού είναι ένας διαρκής Σταυρός. Αν κανείς δει από την πρώτη στιγμή που γεννήθηκε ο Χριστός μας μέχρι την τελευταία στη γη, που σταυρώθηκε και άφησε την τελευταία του πνοή, όλη του η ζωή είναι ένας Σταυρός, ένας συνεχής Σταυρός. Με κορύφωση το Σταυρό πάνω στο Γολγοθά. Πόσα τράβηξε από την πρώτη στιγμή, από τον Ηρώδη, με το διωγμό στην τη φυγή στην Αίγυπτο, μετά με τη φτώχεια που είχαν 30 χρόνια μέσα στο ξυλουργείο, πολύ βαριά δουλειά, δεν είχαν τα μέσα που έχουμε σήμερα. Βοηθούσε τον πατέρα του με μια άκρα υπακοή και σιωπή και ταπείνωση. Και τα 3 χρόνια μετά που κήρυτε, πάλι χωρίς σπίτι, χωρίς χρήματα, με συνεχείς συκοφαντίες, κατατρεγμούς, διωγμούς και με κορύφωση τα πάθη και τον Τίμιο Σταυρό. Από τότε όμως που ο Χριστός ταπείνωσε τον εαυτό του και έγινε υπήκοος στον Θεό Πατέρα μέχρι θανάτου, θανάτου δε Σταυρού, τότε μετετράπει ο Σταυρός σε ξύλο υπακοής και φωτίζει τη διάνοιά μας, αρωματίζει το στόμα, στηρίζει την καρδία μας και μεταδίδει τον καρπό της αιώνιας ζωής. Ενώ ήταν ένα όργανο θανάτου, εκτελέσεων και σχήνης, γίνεται πλέον ένα ευλογημένο σύμβολο, το ευλογημένο σύμβολο, το δοξασμένο σύμβολο του Χριστού και το ξύλο της υπακοής. Και όποιος τρέφεται από αυτό το ξύλο, από αυτό το δέντρο του Σταυρού, δεν πεθαίνει όπως πέθανε ο Αδάμ και η Εύα, αλλά ζωοποιείται. Αναιρείται έτσι ο καρπός της παρακοής από τον καρπό της υπακοής. Και όποιος τρώγει τώρα από τον καρπό της υπακοής, τρώγει από την Εκκλησία, από τον Χριστό, αυτός σώζεται, ανίσταται
και ζει αιώνια. Εκεί συμβαίνει η απομάκρυση από τον Θεό, στον Παράδεισο, και εξορία από το ξύλο της ζωής, και το επιστρέψεις εις γην εξής ελήφθης. Και ακούγεται αυτός ο λόγος του Θεού. Θα επιστρέψεις στη γη. Και έρχεται ο θάνατος. Εδώ, στο Σταυρό του Χριστού, πραγματοποιείται η οικείωση με τον Θεό και η υπόσχεση. Όταν υψωθώ, πάντας ελκύσω προς εμαυτόν. Το είχε πει ο Κύριος, όταν θα υψωθώ, όταν θα ανέβω στο Σταυρό, θα σας ελκύσω όλους σε μένα. Και υπολοιπόθητος όντως αυτή η υπόσχεση. Εκεί προηγήθηκε η Ιδονή και ακολούθησε η Οδύνη. Μιλάει για τον Παράδεισο και τις πρωτόπλες τους. Γεύτηκαν τον καρπό του δέντρου, ότι ήταν ωραίος, ήρθε η Ιδονή και αμέσως μετά ήρθε η Οδύνη. Αντιθέτως εδώ, την Οδύνη, το εκούσιο πάθος και την πικρά γεύση της σχολής, ακολουθεί η κατοικία των εφρενωμένων πρωτοτόκων στους ουρανούς, κατάπαυσης και άχραντος Ιδονή. Εδώ ο Χριστός μας οδυνάται, ποτίζεται με το οξύδι, με τη χολή και εμείς εφρενόμαστε. Εκεί πραγματοποιήθηκε κατάβαση από το ύψος στην κοιλάδα του Κλαθμόνος, στην περίπτωση των πρωτοπλάστων, στον Παράδεισο, λόγω της παρακοής. Η φύση εξέπεσε τόσο που δεν σταμάτησε παρά μόνον αφού στάθηκε και ανακόπη η ορμή της επάνω στην αραγή πέτρα του Χριστού και στο ξύλο του Σταυρού. Έτσι η ανθρωπότητα κατρακυλούσε από βάραθρο σε χειρότερο βάραθρο. Και αυτό το κατρακύλημα της ανθρωπότητας δεν σταμάτησε παρά στο Χριστό και στο Σταυρό του Χριστού. Και σε αυτά τα δύο τα τόσο στερεά και ακράδαντα στηρίγματα. Και αυτά όσον αφορά τα παλαιά, λέει ο Άγιος Γερμανός. Όσον όμως για τα νέα και τα δικά μας, ή καλύτερα για την κατά Χριστόν οδό, την οποία ο ίδιος ως άνθρωπος χάραξε, πρόκειται για πολύ απότομο και ανηφορικό δρόμο. Διότι οδεύει τον τραχή ανήφορο του Σταυρού, ταλαιπωρεί τα πόδια με τη συνεχή ορθοστασία στην προσευχή. Τα χέρια εντέλεται να υψώνονται ηγετευτικά όλη την ημέρα προς τον Θεό και το στόμα πάλι το καταξηραίνει με την νηστεία. Όλες αυτές οι φαινομενικές οδύνες έχουν γράψει το βιβλίο του Σταυρού. Όποιος δεν αναλαμβάνει στα χέρια του το βιβλίο αυτό και δεν ακολουθεί ο πίσω από τον διδάσκαλο, και διδάσκαλος βεβαίως είναι ο Χριστός, τότε ως ράθυμος και οκνηρός μαθητής θα διαγραφεί από τον χορό των υπόλοιπων μαθητών. Όταν λοιπόν έτσι συμμορφωθούμε με το φρόνημα του Σταυρού, τότε κανένα εμπόδιο δεν θα μας παρουσιάσει η φλογή νηρομφαία, αλλά θα μπορέσουμε να εισέλθουμε στο αρχαίο ενδιέτημα των προπατώρων μας, τον Παράδεισο. Ξέρουμε, ο Θεός έβαλε ένα χερουβίμ με μια πύρη νηρομφαία να φυλάει την πύλη του Παραδείσου, όταν έβγαλε έξω τις πρωτόπλες τους. Και δεν μπορούσαν να ξαναμπούν μέσα. Τώρα όμως τα χερουβίμ υποχωρούν και η φλογή νηρομφαία μας δίνει τόπο να περάσουμε. Γιατί μετέχουμε στον Χριστό και στο Σταυρό του Χριστού. Εκεί θα συλλέξουμε τα καταλληλότερα για την περίσταση. Όταν συμμορφωθούμε με το φρόνημα του Σταυρού, τότε δεν θα έχουμε κανένα εμπόδιο. Εκεί θα συλλέξουμε τα καταλληλότερα για την περίσταση και αφού πλέξουμε στέφανον εγκομείων, θα καταστρέψουμε με αυτό τον τίμιον σταυρόν. Όντως βρισκόμαστε κάποτε σε χώρα μακάρων και κατοικούσαμε το θεοφύτευτο Παράδεισο, τόπο ατελεύθητης τρυφής. Εδώ ήταν οι δοξολογικές φωνές και ο ήχος των εορταζόντων και οι υμνολογίες ουρανίων αγγέλων, οι οποίοι επεφημούσαν τον Θεό. Ο άνθρωπος βρισκόμενος στον Παράδεισο έψαλε κατά αντιφωνία με τα αγγελικά τάγματα και ολόκληρος η κτήσης ευβοούσε δοξολογικά «Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη».
Πράγματι, η αγαθότητα του Θεού είχε πλουσίως υπερεκχυθεί σε εμάς. Ζούσαμε πραγματικά μακάρια. Ψάλαμε μαζί με τους αγγέλους. Αλλά όλα αυτά τα χάσαμε με την παρακοή μας. Αυτός που συνέστησε τα πάντα με μόνο το θέλημά Του, για εμένα τον τρύπηχη, τον βραχυδιάστατο, τον πεζό, τον γυμνό από οποιαδήποτε φυσική περιβολή, συσκέπτεται και προμελετά σε ποιον θα είναι όμοιος αυτός που πρόκειται να πλαστεί, ποια κτίσματα θα εξουσιάζει και μέχρι πού θα φτάνει η εξουσία του. Τον καθιστά κεφαλήν όσων ύπτανται επάνω από την κεφαλή του. Υποτάσσει στον δίποδα τα τετράποδα. Όσα πλέον στο βυθό της θάλασσας υποδουλώνει στον πεζό άνθρωπο. Και δεν είναι μεγάλα αυτά, μολονότι είναι τέτοιου είδους. Ας έρθω στο μεγαλύτερο. Τοποθετούμε πλησίον του Θεού του υψίστου. Εγώ που είμαι πλήρης ακανθών και συνεχώς ρέπω προς τα κάτω. Εγώ ο πύλινος γίνομαι συμμέτοχος στον Δήμο των πυρήνων λειτουργών. Η δικό μου ενδιέτημα γίνεται ο Παράδεισος, στα μέτρη τα αγαθά του Παραδείσου καθίσταμαι εγώ Κύριος και Δεσπότης. Μας τίμησε πάρα πολύ ο Θεός. Μας έβαλε δίπλα Του. Υπέταξε όλη την κτήση κάτω από μας. Αλλά εμείς ακούσαμε τον Σατανά και τα χάσαμε όλα αυτά. Παρατήρησε όμως με πόσες δωρεές με γεμίζει το ξηρό ξύλο του Σταυρού. Μου χαρίζει την ζωή αντί για το θάνατο. Με ενδύει με φωτεινή στολή για να καλύψει τη γυμνότητά μου. Γιατί όταν χάσαμε λόγω της παρακοής τα αγαθά, χάσαμε και την στολή, την θεοήφαντο στολή που είναι το άξιστο φως του Θεού. Και γι' αυτό ένιωσαν γυμνοί οι πρωτόπλες στον Παράδεισο. Έχασαν τη Θεία Χάρη. Τώρα όμως με το Σταυρό ξαναντινόμαστε αυτή τη στολή. Βαφτιζόμαστε εικονίζοντας τον θάνατο του Χριστού, μπαίνοντας τρεις φορές μέσα στην Αγία Κολυμβήθρα και βγαίνοντας εικονίζουμε την Ανάσταση, και έτσι αυτή η μίμηση λογαριάζεται από τον Χριστό ως δικαίωση δική μας. Η μίμηση του θανάτου και της Ανάστασης του Χριστού που κάνουμε στο βάπτισμα μας φέρνει τη χάρη που είχαμε χάσει όταν κάναμε την παρακοή στον Παράδεισο. Γιατί αντί για εκείνη την παρακοή έκανε υπακοή ο Χριστός μας. Αντί του πρώτου Αδάμ έχουμε τον νέο Αδάμ, τον Χριστό. Και χάρη στον νέο Αδάμ σωζόμαστε κι εμείς. Αλλά θα πρέπει να πάμε προσωπικά ο καθένας να πάρει αυτή τη σωτηρία η οποία προσφέρεται μέσα στην Εκκλησία διά των μυστηρίων και διά του Σταυρού. Μου χαρίζει λοιπόν τη φωτεινή στολή. Αντί για την παλαιά κατάρα, ο Τίμιος Σταυρός πηγάζει κάθε ευλογία στη ζωή μας. Με καθιστά σύντροφο των ουρανίων αγγέλων. Αντί της καταδίκης της επιστροφής μου στη γη και τέλος σβήνει την πυρκαγιά των ειδηπαθιών που άναψε εντός μου οι βρώσεις του χλωρού ξύλου. Εύστοχα θα μπορούσε να πει κανείς ότι όπως το δηλητήριο του ζωντανού φιδιού εξουδετερώνεται από την νεκρή σάρκα άλλου φιδιού, η οποία θεραπεύει όποιον πλήγει από εκείνο το ζωντανό, έτσι κι εγώ ανέζησα από τον υψωθέντα στο Σταυρό νενεκρωμένο Χριστό. Γιατί κι εγώ προηγουμένως δεν θανατώθηκα από τον νοητό όφη στην Εδέμ. Προτύπωση του Σταυρωμένου Χριστού ήταν και ο άψυχος εκείνος όφης των Ισραηλιτών που ήταν χάλκινος και δεν είχε θανατηφόρο δηλητήριο. Πράγματι ο Δεσπότης μου Χριστός, ο οποίος έγινε άνθρωπος κατά αλήθεια και ανέλαβε την ανθρώπινη φύση που είχε προσβάλει ο πονηρός όφης, ήταν αμέτωχος από το δηλητήριο της αμαρτίας και τελείως ελεύθερος. Και σε όλους εμάς που είχαμε κακοποιηθεί από τον αρχαίο κακό όφη και έχουμε αναθέσει όλες μας τις ελπίδες αυτών που εκκρεμάσει στο Σταυρόν, χαρίζει τη ζωή και την αθανασία. Να μείνουμε σε αυτά και να ευχαριστήσουμε τον Θεό
και να επικαλούμαστε τον Τίμιο Σταυρό, ο οποίος είναι πολύ σπουδαίο όπλο εναντίον των δαιμόνων. Ο πατήρ Πορφύριος έλεγε ότι είναι το πιο ισχυρό όπλο που έχουμε εναντίον του Σατανά, ο Τίμιος Σταυρός. Και δεν πρέπει να υπάρχει άνθρωπος που να μην φοράει σταυρό. Οι άνθρωποι σήμερα δυστυχώς κρεμάνε κάτι, σφαίρες, ζώδια, δεν ξέρω τι, στο λαιμό τους. Αντί να έχουν τον Τίμιο Σταυρό. Και όχι μόνο να τον έχεις στο λαιμό σου, αλλά να τον έχεις και στη ζωή σου. Να έχεις μια ζωή σταυρωμένη, που σημαίνει μια ζωή άσκησης, μια ζωή όχι άνεσης, αλλά το αντίθετο. Μια ζωή κακοπάθειας, που είναι μίμηση της ζωής του Χριστού. Βλέπετε η άνεση που μας οδήγησε και σαν έθνος. Τα παιδιά τα νέα σήμερα λένε συνέχεια βαριέμαι, βαριέμαι, βαριέμαι. Γιατί η άνεση φέρνει ανία, φέρνει τη βαρεμάρα και ένα πλήθος από κακά και αμαρτίες. Λοιπόν, ο Σταυρός του Χριστού είναι το αντίθετο της άνεσης. Είναι το μήνυμα της κακοπάθειας και της ταπείνωσης. Τα οποία, λέει ο Άγιος Μάξιμος, κόβουν όλα τα πάθη. Άμα κανείς έχει αυτά τα δύο στη ζωή του, θεραπεύεται πνευματικά. Η μεν κακοπάθεια μας θεραπεύει τις σωματικές αμαρτίες, η δε ταπείνωση τις ψυχικές αμαρτίες. Και όλα αυτά βέβαια μέσα στην Εκκλησία, με την μετάνοια και την εξομολόγηση και τη Θεία Κοινωνία. Λοιπόν, ο Θεός μαζί μας, να πούμε διευχόνων. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και ή και σαν σαν αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Θεός μαζί μας.